Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η βραδινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του West. Τεράστιες ανατροπές στις συντάξεις φαίνει το νέο συμπληρωματικό μνημόνιο από το 2019, με το μάρμαρο να πληρώνουν 1 εκατομμύριο σημερινοί συνταξιούχοι. Εντύπωση πάντως προκαλεί στο κείμενο που διέρευσε ότι δεν υπάρχει αναφορά σε πλαφόν 18%, όπως είχε γίνει γνωστό από διαωρές την προηγούμενη εβδομάδα. Το μνημόνιο δεν λέει τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι θα πρέπει να εξοικονομηθεί το 1% το ΑΕΠ από την περικοπή των συντάξεων. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση από την πλευρά της υποστηρίζει ότι θα υπάρξει πλαφόν στην περικοπή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων, ώστε η μείωση εισοδήματος να μην ξεπεράσει το 18%. Μένουμε στο θέμα, θα το δούμε με τον Μιχάλη τον Αγαθιώτη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Έντονη αντιπαράθεση αλλά και έντονη αντίδραση όσον αφορά για την σφαγή στις συντάξεις. Δημήτρη, εδώ αποκαλύπτονται πολλά πράγματα μέρα με τη μέρα σε σχέση με τις συντάξεις. Λένε ότι η μέση τιμή θα είναι 9%, λένε το ανώτατο όριο θα είναι 18%. Όμως, σύμφωνα με διαρροές τις οποίες αποκάλυψε το πρώτο θέμα GR, λέει ότι δεν θα είναι 18% το πλαφόν, το ανώτατο πλαφόν στις περικοπές συντάξεων. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα από συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ, γιατί από 700 μέχρι 1.000 θα είναι περίπου 9 με 18%. Πάνω από 1.000 ευρώ όμως οι περικοπές, οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις θα είναι ίσως πάνω και από 18%. Κάτι που σημαίνει, Δημήτρη, ότι όχι μόνο μία ή δύο συντάξεις τσεκουρώνονται από το 2019 και μετά, μπορεί να τσεκουρωθούν και πολύ περισσότερες ανά το χρόνο. Το θέμα, Δημήτρη, είναι ότι υπάρχει πάλι πονοκέφαλος στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν χρήματα στο ΕΦΚΑ, στο νέο ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Η κυρία Χρυσίουγλου προσπαθεί να πάρει χρήματα ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή ακόμα και μέχρι το 2018, γιατί είναι πολύ κρίσιμα, Δημήτρη, τα ζητήματα. Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει μείον στα ταμεία για την αποπληρωμή συντάξεων και σκέφτονται ότι θα χρησιμοποιήσουν και ένα μέρος των δόσεων που θα πάρουν από τον ESM, δηλαδή αυτά τα χρήματα που είναι να τα πάρουν για τα δάνεια, να τα δώσουν για συντάξεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάρα πολλές συντάξεις ίσως να δοθούν αργότερα από τις κύριες συντάξεις, ίσως να έχουμε και νέο κύμα, κάποιες ρυθμίσεις σε σχέση με τις νέες συντάξεις να δοθούν μικρότερες. Και βέβαια, Δημήτρη, περιμένουμε να δούμε και περικοπή και του ΕΚΑΣ. Εκεί είναι το θέμα, το μεγάλο ζήτημα για τους μικροσυνταξιούχους. Που ο κύριος Σταθάκης, τι μας είχε πει παλιότερα όταν ήταν υπουργός Ανάπτυξης, ξέρετε, όσοι χάνουν από το ΕΚΑΣ θα το πάρουν σε σύνταξη εξτρά. Όχι, δεν θα πάρει κανένας εξτρά σε σύνταξη από αυτό που χάνει από το ΕΚΑΣ. Θα παραμείνουν χαμηλά οι συντάξεις, απλώς δεν θα κοπούν περαιτέρω σε αυτό το κύμα 18-19-20 που είναι να κοπούν. Δημήτρη, με τις συντάξεις το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν το λέω από θέμα τι αποφασίζει η κυβέρνηση στο μνημόνιο των 75 σελίδων που καλείται να υπογράψει. Το λέμε από θέμα βιωσιμότητας ασφαλιστικών ταμείων. Με μικρά γράμματα, στο μνημόνιο του 2015 είχε γραφτεί, που δεν το παρατήρησε κανείς σχεδόν, ελάχιστοι, μόνο αυτοί που γνωρίζουν τα ασφαλιστικά το ξέρουν. Λέει ότι όταν ένα ταμείο δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τότε ο συνταξιούχος είναι εξασφαλισμένος μόνο για την εθνική του σύνταξη που κυμαίνεται από 340 μέχρι 384 ευρώ αναλόγως των ετών που έχει υπηρετήσει, δηλαδή των ετών που είναι ασφαλισμένος. Δηλαδή, ό,τι έχουν να δώσουν από συντάξεις το δίνουν βάσει κρατικής χρηματοδότησης. Δηλαδή, ό,τι πληρώνουμε εγώ, εσύ, οι υπόλοιποι πολίτες σε φόρους, αυτό το πράγμα εξασφαλίζεται σε σύνταξη μέχρι και 384 ευρώ. Τα υπόλοιπα χρήματα, και δεν μιλάμε για τα ταμεία τα οποία είναι εύπορα, μιλάμε για τα ταμεία τα οποία δεν έχουν, Δημήτρη, και υπάρχουν πολλά ταμεία τα οποία βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Αυτά τα ταμεία λοιπόν που δεν έχουν χρήματα, ίσως να κινδυνεύσουν να μην τις δίνουν τις συντάξεις στην ώρα τους και να πούν ότι περιμένετε, θα τα πάρετε αναδρομικά. Δεν θα τα πάρετε τώρα που δεν έχουμε, θα τα πάρετε όταν έχουμε. Εδώ, Δημήτρη, με τέτοια ενεργεία και με τέτοια εισφοροδιαφυγή και με τέτοια εισφοροαποφυγή που υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν τα ταμεία με χρήματα ώστε να μπορούν να δώσουν τις συντάξεις. Όσο το πηγαίνει, θα συρρυκνώνεται αυτό το πράγμα και θα δημιουργείται πρόβλημα. Το ζήτημα όμως ποιο είναι, Δημήτρη? Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση δεν λέει την αλήθεια για το ασφαλιστικό. Και δεν λέει την αλήθεια γιατί έχει πολιτικό κόστος. Καμία κυβέρνηση δεν το έλεγε. Συνεχώς άφηναν τα πράγματα για το μετά, σκέπαζαν που λέμε τα κόπρανα και δεν τα έβγαζαν στον αέρα για να μην μυρίσουν. Αλλά αυτό το πράγμα, Δημήτρη, κάποια στιγμή θα έρθει και θα σκάσει. Δεν ξέρω αν θα σκάσει στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ ή θα σκάσει μετά στη μετέπειτα κυβέρνηση η οποία θα ακολουθήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ποια θα είναι αυτή δεν ξέρουμε. Το ζήτημα είναι, Δημήτρη, ότι το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα έχει πεθάνει. Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν χρεοκοπήσει. Αυτό το πράγμα το ξέρουν όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτά και τα εργάζονται σε αυτά και ξέρουν την κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα. Πρέπει οι συνταξιούχοι να είναι έτοιμοι για όλα, να είναι έτοιμοι μόνο για τη χρηματοδότηση των 384 ευρώ της Εθνικής Σύνταξης. Άλλωστε, αυτό το είχαν πει
Και δεν μιλάμε για τώρα για το 2017. Το 2017 ίσως κουτσά στραβά να τη βγάλουν. Όταν θα τελειώσει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που τελειώνει το πρόγραμμα του 2018, δηλαδή του χρόνου, δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση. Γι' αυτό μας πρόλαβαν Δημήτρη δανειστές και βάζουν αυτό το μνημόνιο πριν πάρουμε νέα χρηματοδότηση. Και το λέει βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι τόσο έντονα, το έχει πει ότι μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση γίνεται. Και όμως γίνεται. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Ότι δεν θα έχουμε να χρηματοδοτήσουμε όχι μόνο το δανεισμό, αλλά και τις δικές μας ανάγκες. Γιατί μεγάλο μέρος από τα λεφτά που παίρνουμε τον ESM χρηματοδοτεί και τις δικές μας ανάγκες, τις καθημερινές ανάγκες και τις ανάγκες βεβαίως που πολλών συνταξιούχων, χιλιάδων συνταξιούχων στη Δυτική Μακεδονία, Δημήτρη, που τρέφουν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους από αυτές τις συντάξεις. Το ζήτημα τώρα ποιο είναι? Εκτός από αυτό το θέμα των κόψιμων της περικοπής των συντάξεων του 9% και του 18%, έχουμε και περικοπή συντάξεων μέσα στο φορολόγητο. Γιατί κατεβαίνοντας το φορολόγητο, πιάνει και πολλούς συνταξιούχους. Οπότε, γι' αυτό λέμε ότι πάνε μία, δύο, τρεις ακόμα και τρεις συντάξεις πλέον καρατόμηση δέχονται αυτές οι συντάξεις λόγω του αφορολόγητου. Γιατί δημιουργούν δύσκολες συνθήκες και για μικροσυνταξιούχους. Δηλαδή, πόσο παίρνει ένας μικροσυνταξιούχος των 500-600 ευρώ, ίσως πιάνει το εισόδημα των 600 ευρώ. Άρα, μάλιστα, λοιπόν, μπαίνουν και αυτοί μέσα στη γάγρενα αυτή της φορολογίας που και δεν μπορούν ουσιαστικά να ξεφύγουν με τόσο μικρή σύνταξη, να πρέπει να πληρώσουν και για το αφορολόγητο και για το. Και φορολογικό μάλλον εισόδημα και για τις μειωσές των συντάξεων, αλλά βεβαίως και πάγιες και διαρκές ανάγκες, Δημήτρη, που έχει μια οικογένεια, αλλά και τα σύντα έξτρα, γιατί στην Ευρώπη δεν έχουν τόσο μεγάλο εμφιάκα, κατά ψέματα δεν πληρώνουν τόσο πολύ για την κινητή περιουσία, μπορεί να μην έχουν πολύ. Δεν πληρώνουν και καθόλου κιόλα. Όλα αυτή η τελευταία εμφανίστηκε και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν το είχαμε. Ναι, Δημήτρη, τελευταία χρόνια προσωρινά το έχει πει ο Βενιζέλος ότι θα μπει το χαράτσι στους δανειασμούς ΔΕΗ και τελικά μείναμε με δάφτο. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Νομίζω ότι επειδή λένε και για το ελεγκτικό συνέδριο ότι μπορεί να κυρώσει αποφάσεις και μπορεί να αλλάξει τις αποφάσεις και ο συνήγορος του πολίτη έχει βγάλει μια απόφαση πρόσφατα ότι συνταξιούχοι μπορούν, δικαιώνονται και είναι παράνομες και καταχρηστικές αυτές οι αποφάσεις μετά το 2011, δεν είναι νομικά καλυμμένες δηλαδή από το κράτος. Νομίζω ότι οι μικροσυνταξιούχοι πρέπει να προσφύγουν, Δημήτρη. Οι μεγάλοι συνταξιούχοι ίσως να μην δικαιωθούν, γιατί σου λέει παίρνετε μεγάλη συντάξη, σα στάνει. Και για να προσφύγει ένα μικρό συνταξιούχο, πρέπει να έχει και χρήματα να κάνει αυτή η όλη διαδικασία. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Νομίζω, Δημήτρη, ότι και οι συνταξιούχοι ακόμα και εδώ στη Δυτική Μακεδονία πρέπει να συνενωθούν και να προσφύγουν. Έστω και στο συνήγορο του πολίτη και αυτοί, έστω και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να μαζέψουν κάποια χρήματα όλοι μαζί για να προσφύγουν. Για να, Δημήτρη, θα είναι μεγάλο το κόψιμο των συντάξεων. Είναι κλεψιά ουσιαστικά αυτά που γίνεται στα ασφαλιστικά ταμεία. Κλέβουν σιγά σιγά τη σύνταξη γιατί τα έφαγαν τα λεφτά τα προηγούμενα χρόνια και έφτασαν σήμερα σε σημείο, Δημήτρη, να λένε: α, ξέρετε, δεν έχουμε λεφτά. Και τι έγιναν τα λεφτά? Ποιο τα έφαγε τα λεφτά? Πού πήγαν τα λεφτά? Επειδή δεν τα φάγανε κάποιοι, εσεί δεν του δίνετε. Δεν τους τιμωρείτε και τιμωρείτε ουσιαστικά αυτόν που πλήρωνε κανονικά τον άνθρωπο και δικαιούται μία σύνταξη? Είστε σε σοβαρά σας? Δηλαδή, αυτό, Δημήτρη, όχι μόνο είναι αδικία, είναι και ανήθικο, είναι και έγκλημα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πλήρωναν οι άνθρωποι τις εισφορές τους. Δεν ήταν, ξέρεις, όπως αυτοί που πήραν τοξικά ομόλογα. Ωραία, να πάμε στη ΔΕΗ τώρα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο καίει σήμερα. Υπάρχει ένας πόλεμος όσον αφορά για την παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν οι 13 περιφερειακοί σύμβουλοι. Πόλεμος ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων. Θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ στη συνέχεια, το οποίο έχουμε όσον αφορά τις δηλώσεις τους, αλλά και την έντονη αντίδραση Αδαμίδη στις δηλώσεις Δακή για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την ΔΕΗ. Να τα δούμε όλα αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα, Δημήτρη, μαζεύτηκαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι στις πύλες. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από τον κόσμο που είδα. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε και βέβαια δημιουργήθηκε και μια διαμάχη μεταξύ του Γιώργου Αδαμίδη, του Πρόεδρου της ΓΕΝΟΠ, ο οποίος λέει ότι εμείς είμαστε, οι εργαζόμενοι είμαστε μπροστά σε αυτές τις κινητοποιήσεις, εμείς τα διοργανώνουμε. Εσείς τώρα πώς παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία? Και μάλιστα επιτίθηκε κατά του κυρίου Δακή, του πρώην Περιφερειάρχη, που λέει ότι στις πύλες το 2014 εμείς αγωνιζόμασταν. Η Νέα Δημοκρατία προωθούσε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Τι βγαίνει τώρα ο κύριος Δακής και μιλάει? Υπάρχει δηλαδή ένας πόλεμος και αυτή όλη η διαδικασία. Ουσιαστικά επισκιάστηκε από αυτή την αντιπαράθεση που υπήρξε μεταξύ του κ. Αδαμίδη και των 13 περιφερειακών συμβούλων. Επίσης, η συμπολίτευση δεν υπήρξε παρούσα, ούτε περιφερειάρχης, κάτι το οποίο νομίζω ότι. Ναι, άφησε καρφιά ο Γιώργος Αδακής όσον αφορά την αποσία της. Καλά, εσύ περίμενε τώρα να είναι η περιφερειακή αρχή εκεί. Έπρεπε να είναι όμως. Έπρεπε να είναι. Ο κύριος Πλακεντάς, ποιος θα πήγαινε? Έπρεπε να είναι. Έπρεπε να είναι. Και παρά το γεγονός ότι έκανε αντιπολίτευση, έπρεπε να δείξουν μεγαλύτερη μεγαλοψυχία και να πούνε ότι ναι, εμείς είμαστε εκεί. Μήπως δεν το ζήτησαν όμως οι περιφερειακοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, μήπως δεν στείλαν κάποια
κάποιο κείμενο ζητώντας και τη στήριξη της Περιφερειακής Αρχής. Μάλλον δεν έγινε. Του ΡΟΑΜΑ του Δημήτρη θα ήταν αν πήγαιναν. Αν πήγαιναν, όλοι θα παραδέχονταν τώρα... και θα έλεγαν: Κοίταξε ο Καρυπίδης, παρά το γεγονός ότι πάει αντιπολίτευση, είναι και αυτός εκεί. Δίκιο, δεν κάνει όπως έκανε και αυτός το 2014. Έχουν άλλα πράγματα πιο διαφορετικά. Βέβαια, η χύτρα ειδήσεων του Κουζάντζιάρ σήμερα έβγαλε ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική είδηση ότι θα συναντηθεί ο Αλέξης Τσίπρας με τον Θόδωρο Καρυπίδη μετά την επιστροφή του πρώτου από την Κίνα στην Αθήνα την Τρίτη στις 16 Πέμπτου, δηλαδή την επόμενη Τρίτη, και θα συζητήσουν το θέμα της ΔΕΗ και του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Νομίζω ότι και θα καλέσει ο Θόδωρος Καρυπίδης τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στην περιοχή. Νομίζω ότι δεν θα έρθει στην περιοχή ο Αλέξης Τσίπρας. Πολλές φορές είπε ότι θα έρθει και δεν ήρθε τελικά. Προτιμά να πάει στον Εύωσμο, προτιμά να πάει στη Θεσσαλονίκη, προτιμά να πάει σε άλλα μέρη της Ελλάδος παρά να έρθει στη Δυτική Μακεδονία τώρα, ενώ προεκλογικά ερχόταν στη Δυτική Μακεδονία. Και ένα δεύτερο. Ότι... ήταν αρχηγός αντιπολίτευσης, δεν είχε πρόβλημα. Τότε δεν είχε πρόβλημα. Σήμερα προφανώς έχει πρόβλημα να έρθει. Βέβαια. Και ένα δεύτερο Δημήτρη, και τι να πει να έρθει. Αυτό και να δει τι να πει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, σίγουρο. Και δεύτερον είναι ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης είπε ότι τον πιέσει για τα θέματα της ΔΕΗ. Τι να του πει δηλαδή, ότι στις 18 του μηνός ψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Θα του πει ότι αλλάζει το νομοσχέδιο γιατί έτσι το θέλει η Δυτική Μακεδονία. Θα πει αυτά που είπε και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι μας επιβάλλει το Ευρωδικαστήριο την πώληση και για το 17% του ΤΑΙΠΕΔ που έρχεται τώρα, σε λίγες μέρες Δημήτρη θα έχουμε εξελίξει με το 17% του ΤΑΙΠΕΔ. Οπότε έστω και μία μετοχή θα πωληθεί, όπως είπε ο Θόδωρος Καρυπίδης ότι θα παραιτηθεί, έστω και το 17% θα πωληθεί από όλο τον όμιλο ΔΕΗ, ξέρεις. Και ΔΔΕ και ΑΔΜΕ και από όλα μέσα θα πωληθεί κανονικά. Οπότε νομίζω είναι μεγάλο το διακύβευμα Δημήτρη για την περιοχή. Πρέπει να τα πει σκληρά ο Θόδωρος Καρυπίδης. Δηλαδή, αν ήταν ένας άλλος πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή στη χώρα και ήταν ο κ. Καρυπίδης, πώς θα ήταν. Νομίζω το ότι θα αντιδρούσε τουλάχιστον. Ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν αντιδρά. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μα γιατί να μην αντιδράσει ένας περιφερειάρχης, ένας δήμαρχος, να ψηφίσει τους ίδιους τους πολίτες. Δεν εκπροσωπεί κομματικές επιταγές. Δεν είναι κομματικός. Πρέπει να στηρίξει την περιφέρεια. Έτσι κατέβηκε το 2014 ο κύριος Καρυπίδης. Τώρα άλλο αν βγαίνουν δημοσιεύματα στα παραπολιτικά, στο Κοζάν και από εδώ και από εκεί και λένε ότι θα στηριχθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα στελέχη που έχει μέσα και ο κύριος Σιμανδράκος δεν ανοίξει το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Πλακεντάς ανοίξει το χώρο των ΑΝΕΛ και κάποιοι άλλοι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, είναι σε άλλους χώρους. Πρέπει να βγουν μπροστά και να χτυπήσουν το χέρι στον Πρωθυπουργό. Τουλάχιστον να γλιτώσουμε κάποια πράγματα την περιοχή. Το επόμενο θέμα μας και είναι διόδια. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε καμιά αντίδραση. Δημήτρη, πρώτα απ' όλα, ο Περιφερειάρχης είναι όλων των Δυτικών Μακεδόνων, δεν είναι μόνο Περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον αυτό θέλω να πιστεύω. Ναι, δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι πρέπει να συγκρουστεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο μονόδρομος είναι η σύγκρουση με την κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το θα παραιτηθώ είναι το ίστατο. Αν θέλει ο Θόδωρος Καρυπίδης κατευθείαν να πάει στην παραίτηση, δικαίωμά του, αλλά πρέπει να παραιτηθεί. Εγώ τουλάχιστον στη θέση του πρώτα θα αντιδρούσα. Πρώτα θα διατράωνα την αντίθεσή μου, θα έβγαινα στα κανάλια, θα έλεγα την αλήθεια στον κόσμο, τι συμβαίνει με την πώληση της ΔΕΗ, και μετά, στο ίστατο, όταν πωληθεί, θα παραιτούμε. Εντάξει, αυτό θα έκανα εγώ σαν περιφερειάρχη, αν είχα δεσμευτεί όπως δεσμεύτηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης, αλλά δεν βλέπω αγώνα, δεν βλέπω το συντονιστικό να κάνει έργο. Δεν βλέπω τον ίδιο τον Θόδωρο Καρυπίδη να χτυπάει, όπως είπες και εσύ πριν, το χέρι στο τραπέζι. Εκεί είναι το πρόβλημα του Θόδωρου Καρυπίδη. Δεν θέλει να συγκρουστεί με την κυβέρνηση και με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι θα παραιτηθεί. Αν θέλει λοιπόν να βγάλει από τη δύσκολη θέση τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος την Τρίτη θα του πει: Θόδωρε, δεν γίνεται τίποτα με το θέμα της. Κύριε Καρυπίδη, δεν γίνεται τίποτα με το θέμα της ΔΕΗ. Πρέπει να το ψηφίσουμε γιατί έτσι μας επιβάλλουν οι δανειστές. Εδώ αλλάξαμε ολόκληρο μνημόνια, δεν τα σκίσαμε και τα κρατήσαμε. Τα πωλήσουμε στη ΔΕΗ τώρα. Τότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν αντιδράσουν την περιφερειά της Μακεδονίας, δεν είναι διορισμένοι. Εκλεγμένοι είναι όλοι. Δημήτρη, κανένας... με ψήφο του ελληνικού, με ψήφο του λαού της Δυτικής Μακεδονίας να σε αντιδράσουν. Να είσαι σίγουρος, Δημήτρη, ότι κανείς, εκτός από τον κύριο Πλακεντά και τον κύριο Μπύρο ίσως, δεν θα αντιδράσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον κύριο Καρυπίδη και για το ότι στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ. Θα το πούν, στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ, σε άδειασε το ΣΥΡΙΖΑ, κάθεσε και παραιτήσου τώρα. Έτσι το πούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθεί όλη η συμπολίτευση. Αυτά τα πράγματα τα ξεχάσει ο κύριος Καρυπίδης. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθεί κάποιος από το συνδυασμό του. Θα παραιτηθούν μόνο αυτοί που είναι πολύ κοντά του. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν θα τον ακολουθήσουν σε αυτόν τον δρόμο. Οπότε δεν θα πάμε σε εκλογές. Θα πάμε σε ανάδειξη νέου περιφερειάρχη, αν παραιτηθεί ο κύριος Καρυπίδης, που βλέπω σύντομα να πουλείται το ΤΑΙΠΕΔ. Οπότε είναι δεσμευμένος αναγκαστικά. Να εφαρμόσει. Γιατί πολλά λέμε σήμερα Δημήτρη, στην πολιτική. Δεν λέμε για τον κύριο Καρυπίδη, γενικά για τους πολιτικούς, αλλά το θέμα δεν τα εφαρμόζουν οι πολιτικοί. Το πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ το έβγαλε χθες και το πρώτο θέμα, το έβγαλαν και όλα το site. Ορίζεται ο σύμβουλος για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ του 17%. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Έχει τελειώσει. Μέχρι τον Ιούνιο θα έχει ιδιωτικοποιηθεί και μάλιστα θα το πάρουν 17% επί πινακίου φακής. Τίποτα δηλαδή. Ένα ευτελές πως θα δώσουν και θα το πάρουν Δημήτρη και κανονικά αξίζει χρυσάφι αυτό το 17%. Τέλος πάντων, μπορεί να την έχουν επαξιώσει την ΔΕΗ, όμως κάποια στιγμή θα επανέλθει όταν θα την πάρουν οι ιδιώτες. Το ζήτημα είναι Δημήτρη ότι ο κύριος Καρυπίδης
Βρίσκεται, το έπεσε στην παγίδα του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έπρεπε να στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ με τέτοια μεγάλη συμπάθεια. Έπρεπε να συγκρουστεί. Εμείς του είπαμε την αρχή. Πρέπει να συγκρουστείς. Αν δεν συγκρουστείς, τότε επομίζεις εσύ το πολιτικό κόστος. Πώς το κάνουμε, ρε παιδιά? Και έτσι το επόμενό μας θέμα καίει, γιατί και σε αυτό θα μπορεί να το θέσω όσον αφορά στα διόδια τα οποία στο μνημόνιο είναι τα διόδια στο Βενέτικο, στα Γρεβενά και στον Αλιάκ Μοναβοίου. Θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ που εκφράζει την έντονη αντίδραση. Είναι πολύ θυμωμένος ο Δήμαρχος Βοίου, γιατί χωρίζει το Δήμο στα δύο, άλλες δεσμεύσεις και υποσχέσεις και άλλες δημόσιες δηλώσεις. Αλλά θα πρέπει να δούμε και μια έντονη αντίδραση του κυρίου Σουμανδράκου, ο οποίος είναι ο αντιπεριφερειάρχης των Γρεβενών, γιατί θα δημιουργήσει πρόβλημα στα Γρεβενά. Να θυμίσουμε ότι σε προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κύριος Σουμανδράκος είχε βγει μπροστά. Πρέπει να βγει και τώρα ο κύριος Σουμανδράκος με τον κύριο Αδαμόπουλο και τον κύριο Πλακετά και να πάρουν κάτι κοινό. Δημήτρη, για να παγώσει το ζήτημα, τουλάχιστον προσωρινά, πρέπει να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Το να φωνάζουμε μόνο δεν βγάζει κάποια. Δεν βγάζει κάτι. Πρέπει να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν ξέρω πού πρέπει, αυτό θα το έχουν, θα το ορίσουν οι νομικοί σύμβουλοι και το πού πρέπει να προσφύγουν. Το θέμα είναι ότι με φωνές δυστυχώς δεν έγινε κάτι. Ο Θόδωρος Καρυπίδης που φώναζε για τα διόδια βγήκε προχθές και μίλησε για να γίνουν αναλογικά. Ουσιαστικά δεν μίλησε για την ουσία, μίλησε ότι θα τα πληρώσετε μεν, αλλά καλά θα είναι να τα πληρώνετε αναλογικά. Είπαμε και χθες, είναι ανήθικο, είναι άδικο, είναι ανέντιμο να πληρώνουν οι άνθρωποι στα Γρεβενά και στην Καστοριά και στο Βόλιο διόδια. Μέσα στη Δυτική Μακεδονία, εντός των συνόρων της Δυτικής Μακεδονίας, δεν πρέπει να έχουν διόδια. Πολύμηλο, Κρυσταλλοπηγή και Μέτσοβο, καλά θα κάνουν να έχουν διόδια. Αλλού όμως δεν πρέπει να έχουν διόδια. Και το ζήτημα, Δημήτρη, είναι ότι καλά καταστρέφουν την κοινωνική δομή, την κοινωνική συνοχή. Γιατί κάποιος άνθρωπος θέλει να επισκεφθεί, παραδείγματος χάρη, το Βόλιο της συγγενής του. Κάποιος άνθρωπος θέλει να επισκεφθεί την Καστοριά καθημερινά. Ίσως για ιατρικούς λόγους, ίσως για οικονομικούς λόγους, ίσως για εμπορικούς λόγους. Δεν μπορούν να είναι σε τόσο μικρές αποστάσεις να μπαίνουν διόδια. Αν θες να φύγεις από τα σύνορα της Δυτικής Μακεδονίας, ναι, θα πληρώσει διόδια. Αλλά μέσα στα σύνορα που είμαστε ένα με τη Δυτική Μακεδονία, έχουμε μία περιφέρεια, μία διοίκηση, δεν γίνεται να πληρώσουμε, Δημήτρη, διόδια. Και πολύ περισσότερο η Σιάτιστα με τον Νεάπολη και τη Ζωτήλη, που είναι η έδρα του Δήμου, δεν μπορεί να πληρώνει διόδια. Και βέβαια, Δημήτρη, υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ πέρα, ότι έχουν χρηματοδοτηθεί πολλοί δρόμοι αυτοί από εθνικά προγράμματα, όπως είναι τα ΠΕΠ, και δεν έχουν καμία τέτοια να μπουν διόδια. Καμία αρμοδιότητα να μπουν εκεί διόδια. Θα πρότεινα να μπουν στην Κρυσταλλοπηγή. Ναι, να μπουν. Όσοι διέρχονται και διασχίζουν όλο τον δρόμο και να πάνε στην Αλβανία, ναι, να πληρώσουν. Αυτοί που είναι στο Μέτσοβο και θέλουν να πάνε βόλτα στα Γιάννηνα, ναι, να πληρώσουν. Πώς το κάνουμε? Εντάξει, είναι μακρινή απόσταση. Όπως και για Θεσσαλονίκη. Αν και τώρα, Δημήτρη, νομίζω ότι με το μνημόνιο που διάβασα έτσι στο πρώτο θέμα, με λίγα. Μπαίνουν και στη Θεσσαλονίκη διόδια. Οπότε ο Δυτικομακεδόνας που ξεκινάει από τα Γρεβενά για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Τέσσερα διόδια, άνω, ναι. Ναι, τρία σίγουρα. Ναι, ναι, δηλαδή ένα που θα ξεκινήσει από τα Γιάννηνα θα πληρώσει πέντε. Ναι, τέσσερα από τα Γρεβενά. Ναι. Θα είναι ένα στα Γρεβενά, έξω από τα Γρεβενά, ένα έξω από τον Πολύμηλο, ένα έξω από τα Μάλγαρα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Οπότε τέσσερα διόδια. Και ο Καστοριανός από τον Αλιάκμονα θα πληρώνει τέσσερα διόδια. Θα αναγκάζει να πηγαίνει από τον παλιό το δρόμο. Αλλά και όλοι οι παλιοί δρόμοι είναι καταστραμμένοι. Το είπε και ο κ. Λαυρόπουλος. Ναι. Το θέμα είναι να υπάρξει ευαισθησία από του διοικούντε, ο κόσμο αγωνιά και θα πρέπει να κοιμούνται και καλά. Να μπορούν να κοιμούνται καλά. Μπορούν να κοιμηθούν καλά. Αγωνία υπάρχει των πολιτών. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι διοικούντες σήμερα. Δεν είναι μόνο να τα γράφουμε στα Facebook και να εκφράζουμε μια αντίδραση. Να πάρουν τον αγώνα και να ξεκινήσουν. Δεν θέλουμε διόδια στη Δυτική Μακεδονία. Το λένε οι πολίτες. Εσείς οι ίδιοι το είπατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν το είπαμε εμείς. Πήγε ψήφισμα συγκεκριμένο. Το οποίο το είχαν καταθέσει την πρόταση ο κύριος Αδαμόπουλος και ο κύριος Σημανδράκος. Ακριβώς. Ακριβώς, Δημήτρη. Όμως το θέμα ποιο είναι εδώ, ότι το θέμα της ΔΕΗ και το θέμα των διοδίων πρέπει να προσφύγουμε νομικά. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι πρέπει να πάμε στην Κομισιόν για το θέμα της ΔΕΗ. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι πρέπει να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για το θέμα των διοδίων. Τώρα για το θέμα της ανεργίας, ναι, χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις. Αλλά εδώ τώρα που έφτασε ο κόμπος στο κτένι και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, πρέπει αυτά τα ζητήματα να τεθούν στη δικαιοσύνη πλέον και να παγώσουν προσωρινά από τη δικαιοσύνη μέχρι να αποφανθεί η ίδια αν είναι δίκαιο ο Καστοριανός και ο Γρεβενιός να πληρώνουν τέσσερα διόδια για να πάνε Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι μόνο για βόλτα, ξαναλέμε, είναι και για λόγους υγείας και για εμπορικούς λόγους. Δεν μπορεί να πληρώνουμε τα πάντα για τα διόδια, είπαμε να πληρώσουμε. Ας τα βάλουν τα διόδια. Ας τα πληρώσουν οι φορείς μετά. Ναι, ας τα πληρώσουν οι φορείς στην τελική, αφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τι θα κάνουμε? Το ζήτημα είναι αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ, είναι μια συνολική αδράνεια από την περιοχή μας. Γενικά για όλα τα θέματα. Και επειδή ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι ο αρχηγός, αυτός αδρανεί αυτή τη στιγμή και διαφορεί με την έννοια ότι τι περιμένει να κάνει κάτι στο μέλλον. Εδώ είναι θέμα χρόνου, θέμα ταχύτητας. Αν δεν αντιδράζει γρήγορα, σε παίρνουν σβάρνα που λένε, σε παίρνουν αμπάριζες που λένε και δεν προλαβαίνει μετά να κάνει κάτι. Πρέπει να αντιδράσει τώρα για όλα τα θέματα. Συστηματικά δεν θα κοιμηθεί πολλά βράδια, αλλά θα πρέπει να λύσει τα προβλήματα, γιατί σε αυτόν
έτυχε ο κλήρος να λύσει τα θέματα. Δεν έτυχε ούτε στον κύριο Δακή, ούτε στον κύριο Ανδράδη, ούτε στους προηγούμενους περιφερειάρχες και νομάρχες. Αυτόν έλαχε λοιπόν να λύσει αυτά τα ζητήματα και πρέπει να τα λύσει, Δημήτρη. Και είμαι σίγουρος ότι με συστηματική προσπάθεια και σχεδιασμό μπορούμε να λύσουμε θέματα. Αν δεν τα δώσουμε σημασία και πούμε πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτα ο Τσίπρας, λογικό είναι να μην τα λύσουμε ποτέ αυτά τα θέματα. Ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από την συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας των 13 Περιφερειακών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην πύλη του Αΐς Αγίου Δημητρίου.